Γεια σας από την εκπομπή Γεωπολιτισμός του Αντιφώνου. Έχουμε κοντά μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Απόλλωνα τον Δρικούδη. Γεια σου Απόλλωνα. Η χαρά είναι και δική μου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι καλά. Ο Απόλλωνας έχει κάνει, είναι σκηνοθέτης μιας παράστασης για τον Παπαδιαμάντη, με επίκεντρο δύο διηγήματα του Παπαδιαμάντη, το «Πατέρα στο σπίτι» και το «Χριστόψωμο». Η παράσταση έχει ανέβει με τον θίασο Τσέρκη, ένα θίασο ο οποίος θέλει να ονομάζεται ερασιτεχνικός, αλλά κατά τη γνώμη μου οι επιδόσεις του είναι επαγγελματικές. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική παράσταση η οποία με εντυπωσίασε. Ο λόγος, τα λέει κανείς, που κάνει αυτή την παράσταση κατά κάποιο τρόπο να έχει καινοτόμα στοιχεία, είναι κατά τη γνώμη μου η χρήση αυτού του θειάσου, αυτών των ηθοποιών, ως ένα, θα λέει κανείς, ως ένα χορό τραγωδίας. Δηλαδή, πέραν του να ανιχνεύσει η παράσταση το τραγικό στο Παπαδιαμάντη, υπήρχε στην δεδομένη παράσταση και κάτι το τραγωδιακό. Δηλαδή, η λογική ήτανε ότι παρότι υπάρχει μία τάση στο ελληνικό θέατρο μέχρι τώρα να αναδυφίσει στην ελληνική λογοτεχνία, δηλαδή να φέρει τη λογοτεχνία, την ελληνική λογοτεχνία στο θέατρο, και είναι μία τάση η οποία ξεκινάει εδώ και δύο δεκαετίες, τρεις πιθανώς, με τον Βυζινό, τον Παπαδιαμάντη, τον Ροΐδη. Συνήθως οι παραστάσεις αυτές έχουν τη μορφή αναλογίου ή έχει τη μορφή της εκφοράς του λόγου από έναν ηθοποιό, ο οποίος είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής. Εδώ έχουμε ένα στοιχείο έτσι που είναι πολύ ενδιαφέρον, εμένα τουλάχιστον προσωπικά μου προσέλκυσε το ενδιαφέρον. Έχουμε δηλαδή στην ουσία μία σύνδεση του Παπαδιαμάντη με κάτι που γνωρίζαμε, ότι δηλαδή ο Παπαδιαμάντης έχει ένα στοιχείο τραγικό, η λογοτεχνία του έχει ένα στοιχείο, ειδικά τα διηγήματά του, που τον διαφοροποιεί από το κλασικό αστικό μυθιστόρημα. Σε τελική ανάλυση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα μικρό αστικό μυθιστόρημα ή διήγημα ο Παπαδιαμάντης. Και υπ' αυτή την έννοια ένα μικρό αστικό, ένα μυθιστόρημα ή ένα διήγημα του μικρού αστού, του άστεως, έτσι όπως τουλάχιστον άρχισε να διαμορφώνεται στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να οδηγηθεί σε δρόμους που οδηγούσε το αστικό μυθιστόρημα στην Ευρώπη. Αν λοιπόν το αστικό μυθιστόρημα στην Ευρώπη έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να συνδιαλλαγεί κυρίως με το ρομαντισμό ή με αξίες διαφωτιστικές, εξορισμού στην ελληνική περίπτωση και λόγω της καχεξίας του άστεως, του ελληνικού άστεως, το μυθιστόρημα πήγαινε οπωσδήποτε προς τις ρίζες της ελληνικής τραγωδίας. Αυτό νομίζω ως μια εισαγωγή, θα λέει κανείς, ενός θεατή της παράστασης, ως εισαγωγή κατά κάποιο τρόπο στην παράσταση τη συγκεκριμένη, θα μπορούσε να είναι, θα λέει κανείς, η εκτίμηση, η κρίση ενός θεατή. Υπάρχουν πάντοτε οι προθέσεις του θεατή ή του αναγνώστη σε σχέση με ένα λογοτεχνικό έργο ή με ένα θεατρικό έργο, μια κινηματογραφική ταινία, και υπάρχουν και οι προθέσεις του δημιουργού. Βεβαίως, σε αυτήν την περίπτωση, ο δημιουργός δεν είναι μόνο ο Απόλλωνα Δρικούδης, είναι και ο θίασος, το Τσέρκι, με καταπληκτικούς ηθοποιούς. Και από εδώ και μπρος νομίζω ίσως θα πρέπει να ακούσουμε και τις προθέσεις των δημιουργών, πέρα από τη δική μου εισαγωγή, έτσι, που είναι η πρόθεση, οι προθέσεις ενός θεατή. Ο λόγος εμένα. Ο λόγος εσένα, βέβαια. Ωραία. Καταρχήν, τι ωραία πράγματα. Ναι, τώρα που έτσι τα λέμε για τον Παπαδιαμάντη, είναι πολύ ωραία και αμέσως ζεστάθηκα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, αν θέλετε. Ένα είναι αυτό που είπατε για τη δραματοποίηση της λογοτεχνίας.
Είναι ένα είδος θεάτρου που λέγεται δραματοποιημένη λογοτεχνία και ουσιαστικά αφορά τη μεταφορά ενός διηγήματος, ενός μυθιστορήματος, ενός λογοτεχνήματος με μια ευρύτερη έννοια στο θέατρο. Αλλά το ζητούμενο είναι να γίνει θεατρική παράσταση και να μην γίνει, όπως είπατε πολύ σωστά, αναλόγιο. Τώρα, εδώ υπάρχει ένας πειρασμός. Δεν καταφέρθηκε εναντίον του αναλογίου. Όχι. Προς Θεού, έτσι. Και είναι και πολύ υπέροχες παραστάσεις, έχουμε δει. Και υπάρχουν και πολλοί ηθοποιοί και κάτω στην Αθήνα, νομίζω και αυτή την περίοδο ανεβαίνουν κείμενα σε αναλόγιο, έτσι. Νομίζω ότι το στίχημα εκεί, άμα πεις ότι δεν κάνεις την παράσταση αναλόγιο και την κάνεις, ας πούμε, 3D κατά κάποιο τρόπο, βλέπει δηλαδή ο θεατής αυτό που λέει το λογοτέχνημα να παίζεται μπροστά στα μάτια του, έχεις ένα δεύτερο πειρασμό, να το αποδώσεις, δηλαδή να δημιουργήσεις διαλογικά μέρη εκεί που δεν υπάρχουν, ή να μείνεις ακόμα πιο σκληροπυρηνικός, ας πούμε, και να πεις όχι, δεν θα επεμβώ καθόλου στο κείμενο και θα είναι το κείμενο ως έχει. Οπότε εμείς κάναμε το δεύτερο. δηλαδή ξεπεράσαμε τα δύο εμπόδια. Το ένα ήταν ότι θα γίνει δραματοποιημένη λογοτεχνία με θεατρικό παίξιμο και όχι με αναλόγιο. Και το δεύτερο είναι, λοιπόν, αυτή η δραματοποιημένη λογοτεχνία, όπως την αποφασίσαμε να την ανεβάσουμε στο θέατρο, δεν θα την αποδώσουμε εμείς κατά την απόδοση που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε κάνει μια απόδοση κειμένου, δηλαδή να βάλει διαλογικά μέρη εκεί που δεν υπάρχουν, αλλά θα το έχουμε ως έχει. Αφηγηματικό, λίγο-λίγο, μέχρι να δοθεί η έξοδος στο δράμα, η λύση. Και έτσι πορευτήκαμε. Και ο χορός, το χορικό, ας το πούμε έτσι, μια θεατρική παράσταση που έμοιαζε και με ένα χορικό, θα λέει κανείς, αρχαίας τραγωδίας. Εμένα μου αρέσει, δηλαδή, επειδή η ομάδα είναι τελικά έτσι, πως ο αριθμός είναι, ας πούμε, αρκετά άτομα, ήταν 10 άτομα, έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε, να λειτουργήσει ως χορικό, όπως είπατε κι εσείς. Οπότε, το κείμενο θα ήταν πολύ όμορφο να περνάει από όλα τα στόματα. Και εγώ είπα στους ηθοποιούς ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία ποιος λέει τι, παίζουμε όλοι όλα. Οπότε αυτό αυτομάτως κλείδωσε για να δέσει πολύ την ατμόσφαιρα της παράστασης. Σχεδόν από την αρχή είπα δεν θα έχουμε εισόδους-εξόδους, δηλαδή οι ηθοποιοί μπαίνουν στη σκηνή, δεν βγαίνει κανείς, είμαστε όλοι σε υψηλή θερμοκρασία σκηνική και με το που τελειώνει το έργο βγαίνουμε όλοι. Οπότε αυτό δημιούργησε αυτό που εσείς λέτε χωρικό, δηλαδή δεν μπαίνουν, δεν βγαίνουν οι ηθοποιοί, όλοι είναι όλα, οπότε δεν συγχωρείται καμία, πώς να πω, καμία αφαίρεση του ηθοποιού να σκεφτεί άλλα πράγματα. Είναι όλα κουρδισμένα και όλα πρέπει να γίνονται εκεί ζωντανά, ας πούμε. Και δημιουργεί αυτή την τραγικότητα. Δηλαδή, άπαξ και λέω στους ηθοποιούς, άπαξ και μπούμε δυνατά στην αρχή και το κρατήσουμε και για κάποιο λόγο δεν το χάσουμε, αυτό είναι, θα βγει η παράσταση. Ναι, και νομίζω λειτουργήσε. Τα παιδιά, ας πούμε, συγκινούνται. Ωραία. Μετά η. Κλαίνε, δηλαδή, επί της σκηνής. Πήγαμε καλά, ρε παιδιά. Ναι, φαίνεται. Τα ξεστιεύτηκα. Και η επόμενη πολύ λογική απορία έτσι είναι πάντοτε τελικά γιατί Παπαδιαμάντης. Και γιατί Παπαδιαμάντης σήμερα. Γιατί Παπαδιαμάντης σήμερα. Υπάρχουν διάφορα κλισέ που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις οι σκηνοθέτες είναι πάντα επίκαιρος κλπ. Εγώ θα μιλήσω πιο έτσι όπως το σκέφτομαι. Ήθελα πάντα να κάνω Παπαδιαμάντη. Γιατί Παπαδιαμάντης, εκτός ότι είναι αυτός που είναι και είναι μεγάλος πολύ, μας υπερβαίνει, επειδή οι πρόβες που κάνω με την ομάδα ή με τον Θίασο όταν πρόκειται να ανεβάσουμε ένα έργο είναι πολύ μήνες, έχω στο μυαλό μου πάντα να καταπιανόμαστε με κείμενα που είναι σημαντικά. Δηλαδή, καμιά φορά μου λένε ηθοποιοί, δεν θα ανεβάσουμε καμιά φορά καμιά κωμωδία. Λέω, παιδιά, κοιτάξτε, καλή και η κωμωδία, ό,τι θέλετε να κάνουμε. Αλλά είναι κρίμα εφόσον θα μπούμε στη διαδικασία να βουτήξουμε σε ένα κείμενο ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, είναι κρίμα να ασχολούμαστε με κάτι που είναι ελαφρό. Είναι κρίμα. Οπότε λέω, θα κάνουμε Παπαδιαμάντη, ας πούμε. Αν συμφωνείτε και συμφωνήσαμε και μπήκαμε στα βαθιά. Τόσο ο πατέρας στο σπίτι, όσο και το Χριστό. Εντάξει, το Χριστό ψωμί είναι ένα πολύ γνωστό διήγημα. Ο πατέρας στο σπίτι, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και είναι και επικίνδυνο, θα έλεγα, να ανεβεί αυτό θεατρικά, το πατέρας στο σπίτι, αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω, γιατί δεν έχει ένα θεατράλε φινάλε. Δηλαδή, ναι, είναι όντως από αυτά τα διηγήματα όπου δεν γίνεται κάτι. Mm-hmm. Έτσι είναι πολλά πράγματα στο θέατρο. Έτσι είναι ο Τσέχοφ. Ο Τσέχοφ είναι πολύ δύσκολος, γιατί δεν γίνονται πράγματα. Δηλαδή, και μπορεί να κρυθεί στη λεπτομέρεια. Δηλαδή, μπορεί στο σερβίρισμα ενός φλιτσανιού τσάι κάτι να συμβεί και να πεις ναι, και έτσι να κλείσει το έργο.
Είναι πάρα πολύ λεπτές οι αποχρώσεις και το πατέρα στο σπίτι είναι ένα δείγμα όπου μας εισάγει σε έναν κόσμο και πολύ κάνει μια διαδρομή και μετά φεύγουμε πάλι από τον κόσμο, τον αφήνουμε εκεί. Δεν έχουν μετακινηθεί πολλά πράγματα και μένει απλά ένας προβληματισμός και πώς να πω, μια ανησυχία για το τι συνέβη, μια ζεστασιά, μια συγκίνηση, ένα νιάξιμο για το τι έγινε εκεί τελικά. Και για να ξαναγυρίσω εκεί από όπου ξεκίνησα, τελικά είναι επικίνδυνο διήγημα στο να ανεβεί θεατρικά, γιατί δεν έχει έντονα αφηγηματικά μέρη. Καλά, διαλογικά δεν έχει σχεδόν καθόλου, αλλά δεν έχει και αφηγηματικά πολλά. Βέβαια, δώσατε μια λύση, έτσι όπως το είδα εγώ, δώσατε τη λύση στην ουσία μιας ταυτόχρονης διαδρομής αφηγηματικής, των δύο, δηλαδή δεν κάνατε πρώτα το ένα και μετά το άλλο, δώσατε μια ταυτόχρονη διαδρομή, η οποία ταυτοχρόνως είχε, θα λέει κανείς, μια κορύφωση, η οποία είναι στα πλαίσια μιας, θα λέει κανείς, μορφής κάθαρσης, ας το πούμε έτσι. Το ερώτημα σε αυτή την περίπτωση, έτσι όπως το βλέπω εγώ σαν θεατής, βεβαίως, εντάξει, εγώ δεν χάθηκα γιατί τα ξέρα τα διηγήματα. Το ερώτημα είναι ίσως ότι η λύση που δόθηκε ήταν ακριβώς ούτως ώστε η λύση που δόθηκε ήταν στην ουσία να δοθεί μια τέτοια όθηση στο πατέρα στο σπίτι, επειδή ακριβώς δεν είχε ένα φινάλε ιδιαίτερα δραματικό που να έπαιζε το ρόλο της κατακλείδας. Εγώ νομίζω ότι αυτό πέτυχε ιδιαίτερα και είναι όντως και αυτό μια, θα λέει κανείς, μια λύση πολύ πρωτότυπη. Εμένα μου άρεσε το γεγονός ότι και τα δύο διηγήματα παίχτηκαν ταυτόχρονα, όπου και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία να μπορέσει ο θεατής να παραμείνει μέσα στη ροή αυτή τη δραματική του λόγου. Θέλαμε να μην υπάρχει μέρος Α και μέρος Β στην παράσταση, δηλαδή είδαμε το ένα διήγημα, ωραία τύπου διάλειμμα, και πάμε στο δεύτερο μέρος που είναι ένα άλλο διήγημα, αλλά τα διηγήματα να γίνεται αυτή η αλλαγή ποτέ από το ένα στο άλλο, το οποίο είναι λίγο απαιτητικό για τους θεατές, αλλά σχετικά εύκολα, γιατί ρωτώντας σε εμένα, δηλαδή κάπου μου φύγει αυτή η αγωνία, μεταφερόμαστε από το ένα στο άλλο και από το ένα στο άλλο και έτσι τα κοψίματα δε που έχουμε κάνει στο κείμενο γίνονται σε μικρές τοπικές κορυφώσεις. Οπότε εκεί που πάει ο θεατής να πει, άμα τι έγινε, οπ, σταματάς. Και πας στο επόμενο. Και μετά στο επόμενο και από έτσι είναι σαν να δίνεις ένα μπατσάκι στο θεατή, από τη μία, από την άλλη. Δηλαδή τσακ, 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 γίνονται μικρές κορυφώσεις και τελικά φτάνουμε ταυτόχρονα σε ένα διπλό φινάλε, το οποίο είναι και πιο δυνατό από το να. Θα ήταν πιο ασθενές να είχαμε φινάλε στο ένα δίγημα και φινάλε στο δεύτερο δίγημα, αλλά γίνεται ένα διπλό φινάλε και ο θεατής, ας πούμε, θέλαμε να έχει αυτό το impact να πει α, και να τελειώσει μαζί αυτό το πράγμα. Και μάλιστα αυτό που λέτε για το φινάλε στο πατέρα στο σπίτι, τελικά ήταν τόσο δυναμικό εκεί που οδηγήθηκε το πράγμα, που κρατήσαμε αυτό ως κυρίαρχο φινάλε στο έργο. Το φινάλε ήταν τόσο δραματικό στην περίπτωση λοιπόν του άλλου διηγήματος, από το πατέρα στο σπίτι, που τελικά επιλέξαμε αυτό να είναι το φινάλε όλης της παράστασης. Γιατί παρότι το άλλο, το Χριστό ψωμί, είχε, ας πούμε, αυτό το αβανταδόρικο φινάλε που έχουμε ένα θάνατο και η μητέρα κλαίει στα πατώματα το γιο της, το άλλο φάνηκε να έχει μια πολύ πολύ πιο έντονη συγκινησιακή φόρτιση και το κρατήσαμε εκεί ως τελικό φινάλε της παράστασης. Νομίζω, ας πούμε, τελικά ότι επετεύχθη ο στόχος να οδηγηθούμε σε διπλή κορύφωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο, το Best Vies από διήγημα σε διήγημα, εμείς εδώ, μετά από μια σειρά αυτοσχεδιασμών, όπως λέμε στο θέατρο, δηλαδή δουλειάς που κάνουμε προκειμένου να ανακαλύψουμε πράγματα στην απόδοση και στη μεταφορά, ας πούμε, του λογοτεχνήματος, οι ηθοποιοί κάνουν μια κίνηση, ένα και έτσι αλλάζουμε από διήγημα σε διήγημα. Αυτό το μηχανισμό το καταλαβαίνει σχετικά νωρίς ο θεατής και έτσι μπορεί να καταλαβαίνει πότε αλλάζουμε διήγημα. Είχα ζητήσει από τους τοπιούς να αισθάνονται ότι είναι σαν ονειρικές καταστάσεις τα δύο διηγήματα και έτσι είναι, και μάλιστα ονειρικές, είναι σαν εφιάλτες, γιατί έχουν αυτή την τραγωδία, την έντονη δραματικότητα μέσα από το αρνητικό φίλτρο, δηλαδή της τραγωδίας, ας πούμε. Οπότε είναι σαν να ξυπνάνε μέσα από ένα κακό όνειρο και λέω στους τοπιούς, θα ξυπνάτε μέσα από ένα κακό όνειρο. Και είναι όντως, κάνω αυτό το πράγμα και συντονίζεται και ο θεατής και λέει, α, πέρασαμε στο άλλο διήγημα. Και έτσι κρατιέται κατά κάποιο τρόπο ο μύτος και δεν χάνεται
ο θεατής παρακολουθώντας ταυτόχρονα τα δύο διηγήματα. Ωραία, η επιλογή των συγκεκριμένων διηγημάτων από τα πάρα πολλά του Παπαδιαμάντη και τα... Εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι παπαδιαμαντολόγος, αλλά ξέρω ότι έχει κάποιες περιόδους ο Παπαδιαμάντης. Εγώ που είμαι, ας πούμε. Εσείς που είστε. Το πατέρα στο σπίτι δεν το, να σας πω την αλήθεια, δεν το θυμόμουν. Χριστό ψωμό, εντάξει, είναι πολύ γνωστό. Θέλαμε να έχει, ας πούμε, ένα σκιαθήτικο που είναι το Χριστό ψωμό και ένα από τα αθηναϊκά του, που είναι το πατέρα στο σπίτι, να καλύψουμε έτσι τις περιόδους. Επίσης και για πολλούς λόγους που μπορεί να είναι τεχνική καθαρά. Ας πούμε το μέγεθος βοηθούσε για να μην γίνει μια κουραστική παράσταση. Ναι. Επίσης ήθελα να έχουν κάποιους άξονες, ας πούμε, να έχουν σχέση με τη θέση της γυναίκας, με την οικογένεια. Ωραία, πάμε στο περιεχόμενο αυτόν. Αφού φεύγουμε τώρα λίγο από την παράσταση, ας πάμε στο περιεχόμενο. Τελικώς, τι θέλουν να μας πούνε αυτά τα δύο διηγήματα και ποια είναι η διαφορά τους, παραδείγματος χάρη, το σκιαθήτικο πλαίσιο από το πλαίσιο το αθηναϊκό. Έχει κάποιες φοβερές αντιθέσεις, δηλαδή το πρόβλημα στην μια οικογένεια είναι ότι φαίνεται η διαλεχτή να είναι στήρα και να μην μπορεί να κάνει παιδιά. Και πώς αυτό, ας πούμε, γεννάει μια πικρία στην πεθερά που καταστρώνει ολόκληρα σχέδια κλπ. Λοιπόν, κατά αντίθεση, στην άλλη οικογένεια, το πρόβλημα είναι το πολυάριθμο των παιδιών. Ότι πλέον, ας πούμε, λέει, η οικογένεια ύφηξανε με κανονικότητα απελπιστική. Δηλαδή, δεν προλαβαίνουν να κάνουν παιδιά. Ο άντρας είναι λίγο τεμπέλης, η γυναίκα δεν προλαβαίνει, είχε ραπτική μηχανή και έραβε υποκάμισα. Δεν προλαβαίνει να ράβει. Τα εισοδήματα της οικογένειας συνεχώς μειώνονται, αλλά τα έξοδα αυξάνονται. Και έτσι υπάρχει το αντίθετο ακριβώς, μια τραγωδία από το πλήθος των παιδιών και των αναγκών. Και βλέπεις πώς αυτά τα πράγματα μπορούν να αποτελέσουν αυτά καθ' αυτά, αντί για ευλογία και κατάρα. Δηλαδή πώς θα το δει κανείς. Ναι. Υπάρχει δηλαδή οπωσδήποτε μια διαφορά ανάμεσα στην κοινότητα και στο άστι πλέον. Ναι. Πολύ χαρακτηριστική στον Παπαδιαμάντη, βεβαίως. Τα μεγαλύτερα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, τα πιο σημαντικά, διαδραματίζονται στην ουσία στη Σκιάθο, έτσι. Αλλά οπωσδήποτε ήταν πολύ καλή ιδέα, κατά τη γνώμη μου, του να υπάρξει αυτή η αντίθεση ανάμεσα στην πόλη και στην κοινότητα, έτσι όπως την ονομάζουμε. Βεβαίως, το χωριό είναι, έτσι, ή η νήσος. Αλλά οπωσδήποτε ο τραγικός καμβάς, θα λέει κανείς, είναι, θα λέει κανείς, πιο βαθύς στην περίπτωση του Χριστόψωμου. Στην πρώτη περίπτωση, στο πατέρα στο σπίτι, έχουμε ένα τραγικό γεγονός, δηλαδή ότι τα μικρά παιδιά πεινάνε. Οπότε εκεί υπάρχει, θα λέει κανείς, και στο Παπαδιαμάντη, μια κριτική της πτωχίας γενικώς ως αξίας. Γιατί αν παρατηρήσουμε τη διαφορά, στη Σκιάθο δεν παίζεται ακριβώς το ζήτημα της πτωχίας. Δεν τίθεται ζήτημα ακριβώς πτωχίας. Εντάξει, είναι προφανώς η ζωή είναι λιτή, δεν είναι μια ζωή αστική με πολυτέλειες. Παρά τα αυτά, οι άνθρωποι δεν πεινάνε εκεί πέρα. Έτσι. Άρα αρχίζει να εξυφαίνεται με μια κοινωνική κατάσταση η οποία είναι πιο πολύ παραδοσιακή στη Σκιάθο. Στην πόλη αρχίζει να διαδραματίζεται μία τραγωδία η οποία προκαλείται και από τις υλικές συνθήκες. Ποιο είναι το βάθος τώρα, το τραγικό, παραδείγματος χάρη, στο Χριστόψωμο. Δηλαδή, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το περιεχόμενο των ίδιων πλέον των διηγημάτων, όχι ακριβώς να πάμε, εντάξει, στον Παπαδιαμάντη, που πρέπει να πάμε στην τελική ανάλυση, αλλά να μπορέσουμε να δούμε γιατί και πώς στέκεται αυτό το χωρικό μιας τραγωδίας, θα λέει κανείς, γιατί στην ουσία τραγωδίες είναι και τα δύο διηγήματα είναι τραγωδίες. Πώς συνδυάζεται τώρα αυτό, το περιεχόμενο, η πρόθεση του Παπαδιαμάντη να φωτίσει συγκεκριμένα γεγονότα με την επιλογή που κάνατε εσείς, που ήταν μια επιλογή, θα λέει κανείς, ακριβώς ανυποκειμενική, θα λέει. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό που εμένα με κέντρισε πολύ στην παράσταση και γι' αυτό στάθηκα εξ ορισμού στο ζήτημα του αν είναι αναλόγιο, αν υπάρχει ένας κεντρικός τοπιός, αν υπάρχει ένας κορυφαίος κτλ. Είναι το γεγονός ότι στον Παπαδιαμάντη, όπως και στη δική σας παράσταση, αυτό που συλλάβατε εσείς είναι ότι στον Παπαδιαμάντη υπάρχει μια μορφή ανυποκειμενικότητας. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα σταθερό υποκείμενο.
οι φιγούρες, ας το πούμε έτσι, οι δραματικές φιγούρες, είναι αδύνατον να είναι στέρεα υποκείμενα. Η μεγάλη τους αδυναμία είναι ακριβώς ότι δεν μπορούν να σταθούν ως αυτόνομες φιγούρες μυθιστορηματικές. Είναι φιγούρες οι οποίες οδεύουν προς την συντριβή. Ακόμα και όταν προσπαθούν να υπερβούν, θα λέει κανείς, να υπερβούν το πλαίσιο στο οποίο μέσα λειτουργούν, είτε στην κοινότητα είτε μέσα στην πόλη. Εντάξει, αυτό είναι πολύ πιο έντονο στο Χριστόψωμο. Η τραγικότητα, ξέρετε, το πατέρα του σπίτι έχει ένα θάνατο που είναι σχεδόν κρυφός. Κάποια στιγμή, παρεφετικά σχεδόν, σε μία παράγραφο, νομίζω 2-3 παραγράφους πριν το τέλος του διηγήματος, και λέει, έμεινε μόνη με τα 4 παιδιά. Το 5ο είχε αποφάνει. Ναι, το 5ο το λέει τόσο παρενθετικά και λέω στα παιδιά, λέω, σταματάμε την πρόβα λίγο, λέω, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ. Και κάπως είναι θέμα προς συζήτηση. Λέω, εδώ υπάρχει ένα πρώτο φινάλε αδιόρατο. Λέω, το 5ο είχε αποφάνει, ανακληθέν νωρίς υπό του πολυευσπλάχνου. Και λέω, είναι τόσο φοβερό ότι μας λέει, μας σιγοψύνει όλο το διήγημα ότι ξέρετε κάτι, δεν έχουν λεφτά. Δεν μπορεί, λέει, η ραπτική μηχανή περιήλθε εις αχρηστίαν, δεν προλαβαίνει να ράβει ποκάμισα και έτσι λίγο σου λέει, κοίταξε να δεις, δεν έχουμε λεφτά, δεν τα βγάζουμε πέρα, δεν προλαβαίνουμε, και τελικά παρενθετικά σχεδόν με μια υποτακτική πρόταση στο βάθος μιας κύρας σου λέει, το 5ο ξέρεις κάτι, το 5ο είχε αποθάνει. Και λες, είναι φοβερό γιατί το έβλεπες να έρχεται και δεν το πρόλαβες. Και μετά κάνει αυτό το φοβερό φινάλε που λέει ότι όμως το παιδάκι αυτό που τώρα ξέρετε ζητάει λάδι, θα είναι αυτό το οποίο θα είναι άξιον να στάξει μια σταξιά νερού εις πολλών πλουσίων χείλη στον άλλο κόσμο. Και λες, ας πούμε, η τραγικότητα σε υπερβαίνει και λες, μα καλά, αυτό το παιδί που έρχεται και παρακαλάει για λίγο λαδάκι που δεν έχει οικογένεια να φάει, είναι αυτό που θα είναι ο φτωχολάζαρος της παραβολής, που θα είναι άξιος να στάξει τη σωτηρία, δηλαδή τη δροσιά, στα χείλη όλων των πλουσίων που θα παρακαλάνε για κάτι άλλο τότε, αλλά θα είναι αργά, όπως λέει η παραβολή. Εμείς επιλέξαμε να ακούγεται και παραβολή μέσα στην παράσταση. Λέω στα παιδιά, κοιτάξτε, λέω, δεν έχουμε ακριβώς την επιλογή, διότι είναι υποχρεωτικό, διότι ο κόσμος πλέον δεν εκκλησιάζεται. Και είναι πολύ πιθανό να μην έχει προσλαμβάνουσες του τι εννοεί ο Παπαδιαμάντης λέγοντας στο φινάλε ότι το παιδάκι αυτό θα μπορεί να στάξει λίγο νεράκι σε χείλη πλουσίων. Λέω, εσείς ξέρετε τι θα πει αυτό. Κάποιοι το πήξαν, κάποιοι δεν ξέραν. Mm-hmm. Οπότε λέω, πρέπει ως ας πούμε μια παράβαση, όπως λέμε στο αρχαίο ελληνικό θέατρο, να ακουστεί αυτό ως γνώση που είναι προϋπόθεση για να κατανοήσει ο θεατής το φινάλε της ιστορίας, το τέλος. Οπότε έχουμε επιλέξει να ακούγεται αυτό και στις πρόβες δεν ήξερα πού να σταματήσω την παραβολή και με τα παιδιά κάποια στιγμή το κείμενο, ενώ τελειώνει η παραβολή, φαίνεται να τελειώνει το σημείο δηλαδή που εμείς θέλαμε να πιάσουμε και να πει ότι το παιδί αυτό θα είναι άξιο, ο Λάζαρος που έζησε φτωχός, αλλά τώρα στον άλλο κόσμο είναι άξιος να δροσίσει τους πλουσίους. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε εκεί και λέω, παιδιά, να δούμε λίγο πώς συνεχίζει. Και συνεχίζει λέγοντας, πείτε, το ξέρετε προφανώς εσείς, πείτε, λέει, στον, τουλάχιστον να κατέβει, να πούνε στα αδέλφια μου, τα οποία ζουν. Και λέει ο Αβραάμ ότι αν έχουν τους προφήτες. Και λέει, όχι τους προφήτες, λέει, αφήστε τους προφήτες, λέει, να πάνε να προειδοποιήσουν, γιατί άμα κατέβει, λέει, κάποιος από τους νεκρούς, ενώντας τον Λάζαρο, τότε, λέει, θα πιστέψουν. Και λέει αυτό το φοβερό η παραβολή, ότι εάν δεν πιστέψουν τους προφήτες, τότε δεν θα πιστέψουν ούτε αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς. Οπότε λέω στα παιδιά, οπότε είναι κάποιος απέλπιθο, ότι δηλαδή νυν καιρός, ότι δηλαδή τώρα οι πλούσιοι πρέπει να κάνουν την ελεημοσύνη τους και εμείς ως πλούσιοι ο καθένας στον τομέα του να κάνουμε την ελεημοσύνη μας, γιατί μετά κάπως υπάρχει αυτό το απέλπιθο, σαν να μην υπάρχει ευκαιρία. Και είναι συντρακτικό αυτό, να λέγοντας για την τραγικότητα, ας πούμε, είναι και αυτό ένα στοιχείο τραγικό. Κάπως το δίνει λυτρωτικά ο Παπαδιαμάντης στο τέλος, ότι ξέρετε κάτι, πολλά γίνανε λάθος, αλλά το παιδί αυτό θα έχει αυτή την τύχη. Αυτά και την τραγικότητα. Εντάξει, στο Χριστόψωμο η τραγικότητα είναι πολύ προφανέστατη, γιατί από ένα λάθος, ας πούμε, η Πεθερά προσπαθώντας να ξεκάνει την δίθεν στήρα, δεν το ξέρουμε, γιατί η εποχή δεν ξέρει ποιος είναι στήρος και ποιος δεν είναι, αλλά
προφανώς το φταίξιμο δεν το έχει ο γιος της, το έχει η νύφη. Οπότε λέει, «Ιστί έπτεν η ατυχής νέα», λέει ο Παπαδημάτης, είναι ατυχής, τι φταίει. «Ιστί έπτεν η ατυχής χείρα διαλεχθεί, εάν ήτο στήρα και άτεκνος». Και λένε τα παιδιά, «Ιστί έπτεν, ιστί έπτεν, ιστί έπτεν». Τελικά λοιπόν η πεθερά, προσπαθώντας να ξεκάνει την ύφη από μια σύμπτωση μεγάλη, δηλαδή είναι ναυτικός ο γιος της και καταφέρει μέσα σε μια φουρτούνα παραμονή Χριστουγέννου να γυρίζει πιο πριν από ό,τι τον περίμενε, οπότε τρώει τελικά αυτός το δηλητηριασμένο Χριστόψωμο και τελικά σκοτώνει το γιο της. Οπότε εκεί δεν έχεις να πεις τίποτα. Άρα υπάρχει εκεί ένα ερώτημα. Είναι τόσο τραγικό που σε ξεπερνάει και δεν έχεις να πεις. Ναι, αλλά είναι τραγικό. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι απλώς αρχαιοελληνικό της τραγωδίας. Υπάρχει και ένα ερώτημα πλέον μετά θεολογικό και βιβλικό, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Από πού προέρχεται τελικά αυτό το κακό? Αυτό είναι καθαρά θεολογικό. Ναι. Έχω ένα φίλο θεολόγο που μου λέει και το κακό δεν υπάρχει. Ως μειών, λέω καλά. Ναι. Ναι, αλλά στον Παπαδιαμάντη υπάρχει ένα ερώτημα τελικώς. Είναι οι άνθρωποι οι φορείς του κακού? Είναι η τύχη? Είναι μια παρεξήγηση το τραγικό? Εμένα μου αρέσει ο Παπαδιαμάντη, τον κακό. Στον Παπαδιαμάντη που δεν τα χρωματίζει πάρα πολύ. Λέει τα γεγονότα. Ξαναδιαβάζοντας το κείμενο, λέει, ας πούμε, αυτός έρχεται, να σου πω ένα παράδειγμα, έρχεται αυτός παραμονές Χριστουγέννων, προφανώς είναι νηστεία, προφανώς η γυναίκα του πάει να κοινωνήσει. Και της λέει αυτός, ξέρω, θα πας να κοινωνήσει, λέει αυτή να σου βάλω να φας. Και λέει... Κρέας. Ναι, και λέει, κρέας επήρα. Λέει, ναι, να σου βάλω πρισόλα. Και λένε τα παιδιά, μα καλά δεν είναι νηστεία. Και όντως είναι νηστεία. Ο άλλος τρώει πριν ακριβώς κάποιες ώρες, ας πούμε, της, ναι, αφού του τέλους της Σαρακοστής. Ναι. Αλλά θα μου πεις τώρα, να, μου πάω διαμάνεις. Μα της λέει να πας στην εκκλησία σου. Πήγαινε εσύ στην εκκλησιά σου. Δηλαδή δεν είναι δική του η εκκλησία. Ο καθένας μπορεί, τώρα ας πούμε κάποιος μπορεί να πει, να, αυτό μήπως είναι μια βλασφημία, πήγαινε εσύ στην εκκλησιά σου. Ή ξέρω εγώ, θα φάω μπριζόλα μερικές ώρες πριν την λειτουργία, ας πούμε, των Χριστουγέννων. Δεν θα νηστέψω, ας πούμε. Αλλά δεν κρίνει ο Παπαδιαμάντης. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, θα γιατί... Τσακ, τρώει δίπλα στο άλλο και λέει, πάρτε ό,τι διαλέξετε εσείς, που είναι το κακό και ποιος κάνει τι. Ναι. Δεν θα πω εγώ ότι επειδή έφαγε μπριζόλα και επειδή λέει, δεν τόλμησε να αντίπιτη, διότι η απάντηση θα ήταν βλασφημία. Τη λέει: κάνω ό,τι θες. Τέλος πάντων, λέει: δεν θα έρθω. Γιατί είμαι κουρασμένος ή είμαι. Εντάξει, όντως ήταν από το ναυάγιο. Αλλά ο Παπαδιαμάντης λέει: παιδιά, κοιτάξτε, έγινε αυτό. Έφαγε μπριζόλα, αυτό δεν πήγε στην εκκλησία. Αλλά δεν σου λέει: α, τιμωρήθηκε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αυτός πείνασε, έφαγε την μπριζόλα. Μαζί με την μπριζόλα έφαγε και το Χριστό. Αυτό ήταν δηλητηριασμένο. Το ερώτημα ήταν η λύση όλων αυτών των ζητημάτων. Δηλαδή είναι σαφές ότι το κακό στο έργο του Παπαδιαμάντη κορυφώνεται στη Φώνησα, έτσι. Όπου τελειώνει με το γνωστό έδειγμα τελικά, ότι η Φώνησα τιμωρείται ανάμεσα στη Θεία, κάπου ανάμεσα. Κάπου ανάμεσα, αυτό είναι, τόπο, ανάμεσα στη Θεία και την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Εντάξει, είναι, ναι, πολύ, πολύ ωραία. Έτσι πως το θέτει είναι φοβερό, ας πούμε. Γιατί δεν αισθάνεσαι, πώς να πω, δεν αισθάνεσαι ότι προσπαθεί να σε διδάξει. Να σου κουνήσει το δάχτυλο, γιατί καλά και ειδικά στις μέρες μας, δεν ξέρω πώς ήταν παλαιότερα, γιατί και εγώ στις μέρες μας ζω, αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη αποστροφή σε ανθρώπους που πάνε να σε διδάξουν. Πώς να πω, δηλαδή δεν σηκώνεις μία από τους παθείς σου, δεν ξέρω αν είναι η κοινωνία τέτοια. Και νομίζω, αν λέγαμε αυτό που λέγαμε πριν, αν ο Παπαδιαμάντης είναι επίκαιρος. Κατά αυτή την έννοια είναι και επίκαιρος, γιατί δεν θα σου κουνήσει το δάχτυλο, δεν θα σου πει τίποτα. Η άλλη έχει σκοτώσει, νομίζω, 4 παιδιά, φώνησα. Δεν θυμάμαι αθρηστικά πόσα είναι. Εκεί δεν θα πει, αχ, ξέρω, καλά έπαθε. Λέει, μεταξύ της αθείας και ανθρωπίνης δικαιοσύνης. Ό,τι νομίζετε. Ναι, είναι επίκαιρος, γιατί είναι υπό την έννοια ενός φυσικού δικαίου που είναι αιώνιο. Δηλαδή, για να είναι κάποιος επίκαιρος, δεν είναι απαραίτητο να είναι νεωτερικός. Συνήθως, ας το πούμε έτσι, οι συντηρητικοί συγγραφείς διεκδικούν μια μορφή ενός αιωνίου φυσικού δικαίου. Στον Παπαδιαμάντη υπάρχει αυτό το ερώτημα πάντως. Υπάρχει το ερώτημα ακριβώς ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατασκευάσει την ιστορία του. Υπάρχει κάτι το οποίο τον υπερβαίνει. Αυτό εννοούσα πριν ως μια, θα λέει κανείς, ένα αδιέξοδο του υποκειμένου, του ατόμου στον Παπαδιαμάντη. Είτε είναι μέσα στην κοινότητα όπου βασιλεύει ένα κακό ανεξήγητο, γιατί η κοινότητα
ως κοινότητα θα έπρεπε να έχει μια συλλογική συμπόνια, που φαίνεται ακριβώς και στην καταφορά εναντίον της στήρας γυναίκας, η οποία δεχόταν ένα σωρό χαρακτηρισμούς από τον περίγυρό της. Και το ερώτημα, γιατί για το Παδιαμάντη είναι ακέραιο ζήτημα, γιατί υπάρχουν στιγμές όπου η κοινότητα ενεργοποιείται και ενεργοποιείται, θα λέει κανείς, και ένα συλλογικό αίσθημα βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Απ' την άλλη πλευρά, η κοινότητα μπορεί να είναι, θα λέει κανείς, φωνική απέναντι ακριβώς στο άτομο το οποίο θα εκτεθεί στην αποπομπή ή στην διαπόμπευση. Με έτσι πώς το λέτε, όμως, να καταλάβω, δεν έχει, ας πούμε, το αυτεξούσιο, δηλαδή η κοινότητα, είναι ωραίο αυτό που λέτε, ότι η κοινότητα, ας πούμε, έχει μία δύναμη, σαν να λειτουργεί συνολικά αυτό το διαχρονικό, το φυσικό, αλλά δεν αισθάνομαι απ' την άλλη ότι είναι, ξέρω εγώ, μαριονέτες ή οι ήρωες, ας πούμε, το παλιά, δηλαδή σαν να τους συμβαίνουν πράγματα. Δηλαδή. Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Το ερώτημα είναι γιατί ακριβώς μέσα σε μία συλλογική ταυτότητα, όπου ως συλλογική ταυτότητα εννοούμε κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί. Δηλαδή υπάρχει μια συλλογική ταυτότητα. Όταν λέμε κοινότητα εννοούμε ότι, ότι με βάση τη λογική τόσο του όρου όσο και την ιστορική του σημασία, η κοινότητα σημαίνει ότι υπάρχουν σχέσεις συλλογικές, συμπόνιας, αγάπης, αλληλοβοήθειας. Με δεν μπορεί να κάνει, ας πούμε, την έκπληξη κάποιος. Είναι το ερώτημα. Από πού προκύπτει από εκεί πέρα μέσα αυτό το τόσο μεγάλο κακό. Δηλαδή να πει κάποιος ότι, ας πούμε, ναι, όλο το χωριό, ας πούμε, λέει ότι αυτή είναι στήρα και την κατατρέχει. Λοιπόν, εγώ θα τη στηρίξω, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε σε άλλα διηγήματα να υπήρξε. Μόνο που τη στηρίζει είναι ο Παπαδιαμάντης, αυτό το περίεργο. Και από εκεί βγαίνει ακριβώς ένα υποκείμενο, θα λέει κανείς, μυθιστορηματικό, λογοτεχνικό, το οποίο για πρώτη φορά αποκτά μια ευαισθησία ατομική. Και η ουδετερότητα την οποία κρατάει, όπως λες και εσύ, όπως είπες και προηγουμένως, η ουδετερότητα που κρατάει απέναντι στην ευθύνη του ανθρώπου το γεγονός ότι μπορεί να φέρει το καλό και το κακό μέσα του, είναι ακριβώς η απόσταση που έχει ένα άτομο ως αφηγητής, ως λογοτέχνης, ως μυθιστοριογράφος, η απόσταση που μπορεί να τηρήσει από την καταφορά απέναντι σε έναν άνθρωπο. Και αυτό που θα λέει κανείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει, παραδείγματος χάρη, στην κοινότητα, αλλά και στο μικροαστικό χώρο της πρώτης ιστορίας, είναι η απόσταση από τον διπλανό. Η οποία μπορεί να είναι και σωτήρια κάποιες φορές, έτσι. Θα μπορούσε να είναι σωτήρια. Δηλαδή κάπως, ας πούμε, δεν ξέρεις. Δηλαδή ο αφηγητής, παραδείγματος χάρη, έχει μια απόσταση από όλους. Προσπαθεί να δει ως αντικειμενικός κριτής, έτσι, σαν ένας καλός δικαστής που του έχουν έρθει οι διάδικοι και οι ένορκοι παρακολουθούν και ο οποίος προσπαθεί να ακούσει όλες τις αφηγήσεις. Και ο οποίος λέει, ναι, ο Μπακάλης, παραδείγματος χάρη, που το ήταν τίμιος έμπορος. Ναι. Ο άντρας της γυναίκας στο πατέρας, στο σπίτι, ας το πούμε έτσι, είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει αναχθεί στην πατρότητα. Ή ένας άνθρωπος που δεν έγινε ποτέ πατέρας. Και εκεί θα λέει κανείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με το πόσο πατριαρχική είναι η κοινωνία στον Παπαδιαμάντη. Διότι αν παρατηρήσει κανείς τον Παπαδιαμάντη, στην ουσία το μόνο βλέπει καταρχήν χαμένους πατέρες. Δηλαδή ο ένας είναι μέθυσος, ο άλλος είναι άβουλο όν. Ο τρίτος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά του. Αλλά μπορεί να είναι πατριάρχης ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά του. Είναι φοβερό αυτό, ναι. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί κατά κάποιο τρόπο ο Παπαδιαμάντης στις ιστορίες του, τον έχουν κατηγορήσει βεβαίως, έτσι, ότι υπάρχει μια μορφή μισογυνισμού, έτσι, στο Παπαδιαμάντη. Το οποίο το βλέπεις, κανείς στους παραδοσιακούς άντρες πάντοτε υπάρχει, έτσι, μια απέχθεια, η οποία παραδόξως δεν ερχόταν από τον πατέρα η απέχθεια προς τη γυναίκα. Ο μισογυνισμός ερχόταν από τη μητέρα. Δεν ξέρω αν το παρατηρείς και εσύ. Παραδείγματος χάρη. Στα διηγήματα ή γενικά. Στα διηγήματα, στο συγκεκριμένο, στο Χριστόψωμο. Ας πούμε, στο πατέρα στο σπίτι, η γυναίκα είναι, παρότι, ας πούμε, λέμε ότι είναι σε μια πατριαρχική κοινωνία, η γυναίκα φέρνει βόλτα όλη την οικογένεια. Ναι, ναι. Κάνει ακόμα και τις αντρικές δουλειές. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι λέμε. Ξυψώνει, ας πούμε, θέλει. Υπάρχει κάτι το παράδοξο, η πατριαρχία, παραδόξως. Ήταν μάλλον γυναικοκρατική είναι η υπόθεση. Και η μητριαρχία είναι ανδροκρατική υπόθεση. Δηλαδή στον Παπαδιαμάντη, όπως και στις παλιές ελληνικές ταινίες, τα δίδυμα πηγαίνουν έτσι.
Το έχω παρατηρήσει παραδείγματος χάρη στη Φίνος Φιλμ, τις ταινίες. Αν παρατηρήσει κανείς ο αστός πατέρας είναι, ενδιαφέρεται κυρίως για την κόρη, την αστή κόρη, και απέναντι σε αυτό το δίδυμο στέκεται η μητέρα που έχει έρθει από την κοινότητα και όπου όλη η δύναμή της, θα λέει κανείς, το δυναμάρι της είναι ο γιος. Συνήθως και σε ελληνικές ταινίες ο πατέρας είναι χαμένος, είναι μέθυσος, είναι ένας ιτημένος. Δηλαδή υπάρχει, θα λέει κανείς, μια σύγκρουση του αστού πατέρα και του πατέρα που προέρχεται από την κοινότητα αλλά έχει πλέον εγκατασταθεί στην πόλη και έχει συντριβεί. Και νομίζω και στο Χριστόψωμο, ας το πούμε έτσι, καταρχήν υπάρχει μια απουσία πατέρα και στο Χριστόψωμο, όπως και το πατέρας στο σπίτι. Στο πατέρα στο σπίτι είναι καλά και το πώς είναι, ας πούμε, ο τίτλος του διηγήματος είναι «Πατέρας στο σπίτι», γιατί είναι φοβερό να σκεφτεί κανείς, ας πούμε, πώς δεν λειτουργεί. Δεν είναι ο πατέρας στο σπίτι. Και πώς δεν λειτουργεί η κοινότητα. Και πώς δεν λειτουργεί η κοινότητα στην Αθήνα, που είναι, ας πούμε, το άστι που λέτε. Είναι φοβερό γιατί ο Μπακάλης, λέει, φέρνει, λέει, κόσμο και λέει, για να, και του λέει, ας πούμε, γιατί, ας πούμε, δεν έχετε χρήματα, λέει, γιατί δεν έχουμε πατέρα στο σπίτι. Και τι έγινε ο πατέρας μου, να πάει να βρει άλλη γυναίκα. Δηλαδή φωνάζει κόσμο, πελάτες, για να κάνει, ας πούμε, χάζει κατά κάποιο τρόπο στο παιδάκι. Εδώ βλέπεις το πώς δεν λειτουργεί η κοινότητα, γιατί υπάρχουν μέλη της μη κοινότητας που έρχονται για να μάθουν και να κουτσομπολέψουν. Έλα να δεις, αυτό το παιδί δεν έχει πατέρα. Mm-hmm. Οπότε είναι το ακριβώς αντίθετο του Χριστόπουλου που ξέρουν όλοι τα πάντα, ακόμα και στα του οίκου, ας πούμε. Πώς εκεί χλεβάζεται το άλλο άκρο, ας πούμε. Πόσο απρόσωπη μπορεί να είναι η κοινωνία εκεί. Μια έφτακτη κοινωνία. Έτσι. Υπάρχει μια δομή, ας πούμε, λες, καλή, κακή, αλλά υπάρχει κάτι. Στο πατέρα στο σπίτι υπάρχει ένα απόλυτο χάος του νεοελληνικού άστεως. Δεν υπάρχει κράτος, έτσι. Δεν υπάρχει οικογένεια. Δεν υπάρχει εκκλησία που θα μπορούσε να παίξει ένα ενδιάμεσο. Σωστό, ναι. Έτσι, δεν υπάρχει πρακτικός τίποτα. Υπάρχουν μόνο εγκαταλελειμμένα παιδάκια και υπάρχει και μια μητέρα η οποία εκ των ενόντων προσπαθεί να αντιμετωπίσει με τραγικό τρόπο, χωρίς καμία βοήθεια από κανέναν. Και υπάρχει ένα ερώτημα εκεί πέρα. Κατά πόσο υπάρχει και μία στάση του Παπαδιαμάντη, ο οποίος περιγράφει μια συνθήκη πτωχίας, έτσι. Είναι μια κοινωνία η οποία είναι φτωχή. Κυρίως η αστική, το νεόδημη, το άστι εκείνης της εποχής. Και το ερώτημα είναι αν αυτό το άστι μπορούσε να βασιστεί σε ένα κράτος που θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για τους πολίτες του. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει, υπάρχει πλήρης απουσία, υπάρχει μια κοινωνία πλήρως εγκαταλελειμμένη, αυτό που πλέον έρχεται στην επιφάνεια είναι το δίδυμο της πτωχίας, που είναι η ελεημοσύνη. Όχι δηλαδή το πολιτιακό δικαίωμα ενός ατόμου, ενός πολίτη, αλλά πλέον η πτωχία η οποία ακολουθεί παραδοσιακούς δρόμους και η οποία βασίζεται στην ελεημοσύνη. Μια αυτορύθμιση του συστήματος. Ακριβώς. Εφόσον δεν υπάρχουν δομές, ακριβώς, θα το λύσουμε παραδοσιακά. Ναι, οπότε υπάρχει μια αυτορύθμιση της κατάστασης, δηλαδή το δίδυμο που λέτε πτωχία και ελεημοσύνη. Δεν ρυθμίζεται καθόλου. Δεν ρυθμίζεται καθόλου στην περίπτωση. Πάντως, ο Παπαδιαμάντης στο διήγημα, υπάρχει μια φιγούρα που φαίνεται να πάει, ας πούμε, να κάνει την ελεημοσύνη, αλλά ενδεχομένως ιδιωτελώς. Είναι ο Κουμπάρος. Ο Κουμπάρος. Και στην παράσταση όπως την έχουμε στήσει, λέμε, τότε ήταν που, ξέρω πώς το λέμε, ήλθε ο Κουμπάρος εντός. Και όλος ο θείος κάνει ένα βήμα προς τα μπρος και αφήνει μόνο του το Κουμπάρο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός ο Κουμπάρος, λες τώρα τι πάει να κάνει. Είναι μια πολιτική φιγούρα στην ουσία. Έτσι, είναι μια πολιτική φιγούρα, λέει ότι και πολιτευτής τέλος πάντων, αλλά αρχίζει να φαίνεται ότι η ελεημοσύνη που παρέχει στην οικογένεια πιθανώς να επιζητά ανταλλάγματα και ενδεχομένως λόγω ακριβώς της απουσίας του συζύγου και της πατρικής φιγούρας, αρχίζει, λέει, να έρχεται, στην αρχή λέει ερχόταν μία φορά τη βδομάδα, μετά λέει ερχόταν καθεκάστη. Οπότε βλέπεις έναν άντρα ο οποίος είναι σε ηλικία γάμου, παρότι έχουν περάσει λίγο τα χρόνια του. Και εκεί έπεσε, όλη η κοινωνία επάνω στην δύσμηρη γυναίκα. Και λες καλά, δεν έχουν να ζήσουν, έχουν τόσα προβλήματα και ένας άνθρωπος βρέθηκε να προσφέρει ελεημοσύνη και πιθανώς τελικά θέλει να μπορούσε να σώσει την κατάσταση. Ναι, και πιθανώς τελικά να θέλει, ας πούμε, να παρισπτήσει το ζευγάρι. Γιατί φυσικά μετά αρχίζει η φοβερή γκρίνια του Μανώλη με τη γυναίκα του, ότι τι θέλει αυτό το σπίτι μας κλπ. Εκεί έχει μια σκηνή που εμείς
Λέω, παιδιά, θα πέσει ξύλο κανονικά, γιατί λέει και στο διήγημα ότι φοβερές σκηνές εκτυλίσσονται, ας πούμε, και λέω, παιδιά, καταλαβαίνει, πέφτει ξύλο. Πέφτει ξύλο. Και μου λένε τα παιδιά, πώς θα πέσει ξύλο, θα παίξει κανονικά ξύλο. Και στην παράσταση πέφτει ξύλο, ας πούμε, δίνει ένα δυνατό χαστούκι στη γυναίκα του και ο κόσμος κάνει, α! Λέω, παιδιά, άμα δεν κάνει ο κόσμος, α, έχετε αποτύχει σε αυτό το σημείο. Και όντως, ας πούμε, τα παιδιά ειδοποιεί, το κάνανε καλά, γιατί αυτό πρέπει, λέμε μια ιστορία, λέω στα παιδιά, πρέπει να πούμε μια ιστορία, πρέπει να την πούμε καλά. Και νομίζω, τι λένε καλά στην παράσταση, την ιστορία αυτή, νομίζω περνάει στο κοινό η πληροφορία και αυτή. Ωραία, η ηθοποιία, ας το πούμε έτσι, πώς δέχτηκαν, πώς ερμήνευσαν έτσι, το περιεχόμενο αυτών των δύο διηγημάτων. Δηλαδή, πού οδηγούσε, θα λέει κανείς τώρα, όλο αυτό το περιεχόμενο. Σε τι συμπεράσματα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον. Εννοείται πώς είναι η εξέλιξη των προβών μέχρι το τέλος. Όχι, εννοώ πώς δέχτηκαν. Δηλαδή, πώς ερμήνευαν οι ίδιοι ηθοποιοί, όχι ως ηθοποιοί, πώς ερμήνευαν το περιεχόμενο αυτό. Πώς το βλέπανε αυτό το περιεχόμενο. Δηλαδή, ποια ήταν τα ερωτήματα τα οποία τους γεννούσε. Ναι, όταν υπάρχει ο χρόνος για να γίνει μια δουλειά όπως πρέπει να γίνεται κανονικά στο θέατρο, βέβαια δεν έχουν όλες οι παραγωγές την πολυτέλεια να γίνει κάτι τέτοιο. Γίνεται αυτό που λέμε στην αρχή τραπέζι, δηλαδή κάθονται στο τραπέζι εντός εισαγωγικών, μπορεί να είναι και πάτωμα και οτιδήποτε, οι ηθοποιοί και συζητάνε, φέρουν κείμενα, είναι συζητήσεις, επισυζητήσουν με το σκηνοθέτη. Αυτό το τραπέζι που λέμε στη δική μας περίπτωση κράτησε μήνες. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε το πρόβλημα της γλώσσας, η οποία γλώσσα δεν έχει αλλαχθεί καθόλου και είναι απαρεγκλήτως η αυτή. Και λέω στα παιδιά, λέω, κοιτάξτε, λέω, από κάτω θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, λέω, ζούμε του Παπαδιαμάντη. Και είχαμε καλεσμένους και ανθρώπους που έχουν, όπως καλή ώρα, έχουν διδακτορικά στο Παπαδιαμάντη. Λέω, δεν δικαιούμαστε εμείς, ας πούμε, να μην βάζουμε τα τελικά νη, επειδή δεν τα έχουμε στη γλώσσα μας. Δεν μπορούμε να είμαστε επιπόλαιοι, γιατί είναι άνθρωποι που ξέρουν τα κείμενα απ' έξω. Οπότε υπήρχε αυτή η προσήλωση στη γλώσσα να αποδοθεί σωστά και ως εκ τούτου το τραπέζι κράτησε μήνες. Και μετά γίνεται αυτό που λέμε, σηκώνεται η παράσταση και οι ηθοποιοί μπαίνουν σε μια διαδικασία δημιουργικών προβών μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Άρα οι ερμηνείες που είχαν να κάνουν και οι σκέψεις και το πού οδηγείται η παράσταση είναι στο πρώτο κομμάτι, στο κομμάτι των συζητήσεων. Και όταν εκεί δούμε ότι έχουμε ένα κοινό άξονα και καταλαβαίνουμε τα ίδια πράγματα για την παράσταση, ξέρετε, πολλά πράγματα είναι υπό αίρεση. Δηλαδή λέμε, τι εννοεί, εννοεί αυτό ή δεν εννοεί το άλλο. Για παράδειγμα, να σου πω ένα τώρα, στο τέλος του Χριστοψώμου είναι, θα έλεγα με όρους αμερικανικούς, open ending. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν η νύφη, η διαλεχτή, είναι ενήμερη, είναι εις γνώση της ότι ναι, η πεθερά σκότωσε τον γαμπρό. Ναι. Δεν το λέει ξεκάθαρα. Λέει ότι μπήκε μέσα και λέει ότι βρήκε κλαίουσα. Το ενδιαφέρον στο Χριστόψωμο, κατά τη γνώμη μου. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, λέω στα παιδιά, λοιπόν, τι λέτε. Και είπαν αυτό. Συζητήσαμε πάρα πολύ ώρα και λέμε θα το παίξουμε έτσι. Άλλοι λένε μπορεί να γίνει και αυτό. Ωραία, τους λέω. Τι μας βολεύει εμάς. Μα δεν το ξέρει. Τι εννοώ, όχι μας βολεύει σε ευκολία, σε επίπεδο δραματικότητας. Μας βολεύει αυτή να ξέρει ή να μην ξέρει. Να μπορεί να κοιτάξει κατά πρόσωπο την πεθερά της ή όχι. Και θέλω να πω, αυτές οι ερμηνείες είναι και κάποιες αποφάσεις που μπορεί να πάρει, ας πούμε, ένας θείος όταν έχει την πολυτέλεια του χρόνου να κάνει το πρώτο κομμάτι αναλυτικά, τη μελέτη του κειμένου. Πού κατέληξε αυτό. Δηλαδή, κατέληξε στο ότι. Γιατί δεν το καταλαβαίνω την παράσταση. Δηλαδή, κατέληξε στο ότι. Όχι, αυτό είναι στο δικό μας οπλοστάσιο. Όχι, λέω, η διαλεκτή. Πού καταλήξατε, ότι η διαλεκτή γνωρίζει ή δεν γνωρίζει. Στο διήγημα δεν το λέει. Το αφήνει ανοιχτό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το αφήνει ανοιχτό. Νομίζω ότι στην ουσία είναι ένα τέλειο έγκλημα. Και ταυτόχρονα μια τραγωδία. Γιατί αυτός που κάνει το έγκλημα, δηλαδή η μητέρα, στην ουσία. Η μητέρα προφανώς και ξέρει. Η μητέρα προφανώς ξέρει. Ναι, αλλά λέει, θεωρήθη ότι ο θάνατος υπήρχε στην επία του ναυαγίου. Γιατί έχει λείψει και κάποιες ώρες στην ακολουθία η διαλεχτή και γυρνάει σπίτι και βλέπει νεκρό. Και εφόσον νομίστη ότι ο θάνατος επήλθε στην επία του ναυαγίου και βλέπει τη μητέρα αυτού κλαίουσα, μπορεί να είπε ότι ας πούμε, χάθηκε ο άνθρωπος και κλαίει. Και λέει, αλλά λέει κάτι πολύ ωραίο που ο Διαμάντης λέει, ότι ούτε και εκείνη λέει, την κατηγόρησε κατά της κακολογίας των άλλων. Γιατί προφανώς στο χωριό είπανε, καλά, αυτή άφησε τον άνθρωπο, ήρθε το ναυάγιο ξημερώματα μέσα στη νύχτα
και σηκώθηκε και πήγε εκκλησία. Και λέει, την υπερίσπισε κατά της κακολογίας των άλλων. Δηλαδή την προστάτεψε. Δεν φταίει η κοπέλα, ήταν να πεθάνει. Αλλά βέβαια δεν ξέρουμε αν η ίδια η διαλεχτή ξέρει ότι Φωνιάς είναι η πεθερά της. Και λέω στα παιδιά, αποφασίστε εσείς βάσει του πώς θέλουμε να το πάμε εμείς. Αλλά αυτό ερμηνευτικά πιθανώς και να μην δοθεί, γιατί εμείς μείναμε ακριβώς στο κείμενο και δεν βάλαμε τίποτα δικό μας μέσα. Και άρα πιθανώς να μην φαίνεται. Άρα υπάρχει και μια μετάνοια τελικά της πεθεράς. Καλά, η μετάνοια σίγουρα. Όχι τόσο πεθερά. Όχι τόσο. Μετάνοια είναι φοβερή. Γιατί... Μετάνοια ως προς την ύφη. Ως προς την ύφη, σίγουρα. Και ως προς τον εαυτό της έχει έντονη τη συντριβή, γιατί λέει, λέει ο Παδιαμάντης, λέει, δεν ξέρω πόσα χρόνια έζησε, λέει, δεν ξέρω πόσα άλλα Χριστούγεννα. Λέει, αλλά. Και το κλείνει και λέει, αλλά μάλλον λέει, δεν θα ήταν πολύ ευτυχής εις το γύρας της. Δεν σου λέει ούτε είναι κακός, ούτε είναι καλός, αλλά κοίταξε να δεις, λέει, άμα έζησε και άλλα κατόπιν Χριστούγεννα, δεν θα ήταν μάλλον πολύ ευτυχής εις το γύρας της. Άρα πέρα από τη μετάνοια βάζει και τις ενοχές, που είναι φοβερό πράγμα. Στην ουσία δηλαδή, θέτει το τραγωδί, το τραγικό. Ήταν μοναχογιός εδώ μεταξύ, έτσι, δεν ξέρω αν... Δεν είχε και κανέναν άλλον, από ό,τι κατάλαβα. Και λέει, αν δεν το εγένα η σύζυγός του, η γενεά εχάνετο. Και λένε και ηθοποιοί, εχάνετο. Πολύ, λέω ότι πράγματι είναι πολύ σοβαρά. Θέλει οπωσδήποτε εγγονάκι η πεθερά. Και λέω, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Και τελικά η γενεά εχάθηκε. Ναι, δηλαδή στην ουσία υπάρχει μια, θα λέει κανείς, σύνθεση σε αυτό το, ειδικά στο Χριστόψωμο, έτσι, που έχει ένα, θα λέει κανείς, ένα μεγαλύτερο. Έτσι, ένα βάθος ερμηνευτικό από τον Παπαδιαμάντη, υπάρχει, θα λέει κανείς, μια σύνθεση του τραγικού, έτσι, με ένα άτομο μυθιστορηματικό που μπορεί να κάνει ένα τέλειο φόνο. Αλλά αυτός ο τέλειος φόνος δεν μπορεί να ευνοήσει το άτομο. Γιατί σε τελική ανάλυση το ευρωπαϊκό μυθιστόρημα, αν τα βάλει κανείς κάτω, ας πούμε, τα πράγματα, καταλήγει στο αστυνομικό μυθιστόρημα και στον τέλειο φόνο, αν τα βάλει κάποιος κάτω τα πράγματα, υπό την έννοια ότι τελικώς η ίδια η πλεκτάνη και η ίδια η υπόθεση την οποία εξυφαίνει ένας συγγραφέας είναι, θα λέει κανείς, μια υπόθεση που την φτιάχνει ο ίδιος και είναι φτιαγμένη, λες και έχει δημιουργηθεί όλες οι συνθήκες για ένα τέλειο έγκλημα. Ο Παπαδιαμάντης σε αυτήν την περίπτωση λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέλειο έγκλημα και ότι αυτός που θα τα καταφέρει τελικώς να εξυφάνει ένα τέλειο έγκλημα, όπως τελικώς Η Καντάκαινα, στην ουσία δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από την ίδια την τραγική υφή του φόνου. Έτσι. Κάνει τον τέλειο φόνο, αλλά είναι ο φόνος προς το λάθος άτομο. Προς το λάθος άτομο, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Απόλλωνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Και ελπίζω, η δική μου ελπίδα είναι να ξαναδούμε κάποια στιγμή πάλι την παράσταση. Μακάρι. Έτσι. Η δυσκολία είναι ότι είναι πολυπληθής ο θείασος, δηλαδή ήδη μια κοπέλα μας έχει φύγει για την Αμερική, αλλά άμα υπάρξει ευκαιρία και εμάς είναι πολύ αγαπημένος ο Παπαδιαμάντης και το κοινό, ξέρετε, όλες τις παραστάσεις τις γέμισε. Και στο μέλλον ελπίζω να ξανακάνουμε δουλειές τέτοιες, ας πούμε, σαν τον Παπαδιαμάντη, καλές και με αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα να είναι αντάξιο της προσπάθειας, ας πούμε, των παιδιών, νομίζω πάλι θα ξαναγεμίσει το κοινό. Το εύχομαι. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ.